να τους βλέπει, όπως έλεγε ο Πορφύριος, έτσι, ως θύματα του αρχικά κόφεως, έτσι, του διαβόλου δηλαδή, ως θύματα. Τους έχει πιάσει αιχμαλώτους ο διάβολος. Και έχουν μπλέξει μέσα σε στοές, μέσα σε σκοτεινούς κύκλους, μέσα στη μασονία, μέσα στο σιωνισμό, όλα αυτά που ξέρουμε. Και ταλαιπωρούνται οι ταλαιπωροί αυτοί οι άνθρωποι και ταλαιπωρούν έτσι και τους άλλους. Οι οποίοι όμως έχουν τέτοια τύφλωση πνευματική που αυτούς, αυτοί μάλλον έχουμε τύφλωση έτσι, στην πλειοψηφία μας και αυτοί μας αξίζουν. Έτσι, γιατί ένας άρχοντας, κακός άρχοντας, το λέει η Γεωγραφή, είναι παιδαγωγή από το Θεό σταλμένη στον απίθαρχο λαό. Όταν ένας λαός είναι απίθαρχος στο Θεό, ο Θεός τον παιδαγωγεί με κακούς άρχοντες. Με άρχοντες που ο απίθαρχος λαός, ο απίθαρχος στον Θεό λαός, τους ονομάζει ευεργέτες. Και βλέπετε και σήμερα ακόμα και αυτούς που τόσο μας ταλαιπωρούν, και υπάρχουν κάποιοι που τους θεωρούν ευεργέτες τους και τους προβάλλουν ως ευεργέτες. Έτσι, τόση, ας το πούμε, τύφλωση. Και ο Θεός λοιπόν παραχωρεί κακούς άρχοντες γιατί είναι κακός ο λαός. Δηλαδή είναι αμετανόητος ο λαός. Όταν μετανοήσει ο λαός, και αυτό το βλέπουμε συνεχώς στη ζωή των Εβραίων και όχι μόνο, τότε παραχωρεί ο Θεός να έρθουν και καλοί άρχοντες. Και να έχουμε και μία άνεση εθνική, μία ελευθερία εθνική. Όταν υπάρχει αμαρτία και ανομία στο λαό, παραχωρεί ο Θεός και σκλαβιά. Και αυτό που βιώνουμε σήμερα στην Ελλάδα ουσιαστικά είναι μία σκλαβιά. Ήρθε μια τάχα ελευθερία το 1921, αλλά δεν ήταν αληθινή ελευθερία, απλώς αλλάξαμε χέρια. Έτσι από τους Μωμεθανούς περάσαμε στους Φράγκους και στους τραπεζίτες. Και μέχρι σήμερα είμαστε σκλάβοι αυτών. Γι' αυτό και η παιδεία μας είναι τέτοια που είναι και η όλη μας, ας πούμε, πολιτική, η όλη μας κοινωνική, ας το πούμε, ζωή, φανέρωση, οι κυβερνήσεις μας, όλα αυτά είναι δικά τους, κατευθυνόμενα από αυτούς. Και μας οδηγούν εκεί που θέλουν αυτοί. Η δική μας, ας πούμε, η αντίσταση θα είναι η αγιότητα. Αυτή είναι η συνεπής αντίσταση. Που με ρωτήσανε προηγουμένως και για το πώς θα σταθούμε απέναντι σε όσους ομοφυλόφιλους και σε όλους αυτούς. Η απάντηση δική μας είναι η αγιότητα. Έτσι, η πιο μεγάλη επαναστατική πράξη που μπορούμε να κάνουμε για να αντισταθούμε στο κακό είναι ο εξαγιασμός μας. Να πολεμήσουμε τα πάθη μας. Και αυτό ακριβώς είναι ράπισμα στον διάβολο, στο κακό. Γιατί κοντά σε σένα θα έρθουν και πολλοί άλλοι, όπως έλεγε ο Σεραφείμ, να ειρηνέψουν και να πάρουν το πνεύμα, όχι από σένα, αλλά από το Θεό, έτσι, που όμως το βλέπουν σε σένα. Βλέπετε ένας Άγιος, ας πούμε, ο Άγιος Παΐσιος, πόσο βοήθησε την Ελλάδα και την ανθρωπότητα ολόκληρη και θα τη βοηθάει μέχρι τέλους, μέχρι συντελείας των αιώνων, ή ο Άγιος Πορφύριος. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ράπισμα στον σατανά και στις σκοτεινές δυνάμεις.